Μίλητο Σακελάρη, να δούμε τώρα. Γενικά ο James Bond τον έχουμε συνηθίσει από τις ταινίες ότι είναι άτρωτος, έτσι. Άτρωτος, αλλά τώρα βυθίστηκε. Πώς έγινε αυτό? Έγινε στην Κύθνο. Το βράδυ της Παρασκευής η Θαλαμυγός 007, που παραπέμπει φυσικά στον μυστικό πράκτορα James Bond, έφτασε στο νησί. Ξαφνικά λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν οι εικόνες που βλέπουμε εδώ και οι βραδινές εικόνες από το Κύθνος TV. Γύρισε στο πλάι. Βυθίστηκε κατά το ίμιση. Ήταν πάνω σε αυτό πέντε άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν. Να πούμε ότι συνολικά χωράει 10 άτομα, τα οποία στην ουσία δεν ήταν εκεί. Έχει 6 καμπίνες, ήταν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν. Πραγματικά απίστευτες εικόνες και ξέρουμε οι κάτοικοι του λόγο νησιού. Όχι, δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον για την ώρα. Δεν υπάρχει. Σε κανένα ύφαλο κάπου. Πάντως, αυτό ψάχνουν. Το θέμα, παιδιά, με αυτό το σκάφος είναι ότι είναι ένα υπεργιότ. Βλέπετε ότι έχει πάνω ακόμα και υλικοδρόμιο. Τα συστήματά του είναι φοβερά εξελιγμένα και δεν είναι και τόσο εύκολο. Ας το πούμε. Να το. Αυτό είναι έτσι όπως ήταν. Είναι τεράστιο. Είναι πριν βυθιστεί. Απλά επειδή φέρει αυτό το πολύ περίεργο όνομα, είναι το πιο πολυφωτογραφημένο γιότ. Το οποίο το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι σε ελληνικές θάλασσες. Εδώ βλέπεις και το τέντερ. Το τέντερ είναι πιο μεγάλο από άλλα σκάφη. Οι πληροφορίες λένε ότι ανήκει σε έναν ελβετό επιχειρηματία Ισραηλινής καταγωγής που τον νοικιάζει. Προφανώς και τον νοικιάζει, γι' αυτό και χωράει και 10 άτομα, ήταν 5. Τώρα πραγματικά οι εικόνες ήταν απίστευτες στο νησί και οι κάτοικοι αναστατώθηκαν πολύ. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει τόσο εξελιγμένα συστήματα πάνω που είναι σχεδόν αδύνατο να βυθιστεί. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πώς κατάφεραν τώρα, να το βυθίσουν και να βάλει νερά μέσα λοιπόν, και να... Ίσως υπάρχει μια απάντηση, δεν ξέρω αν την έχει, να μας τη δώσει ο δήμαρχος του νησιού της Κύθνου, ο κύριος Γαρδέρης. Τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, να τον καλημερίσουμε. Απλά να πω, βλέποντας και τα πλάνα, γεια σας κύριε δήμαρχε, ότι η πρώτη έγνοια και του δημάρχου και των τοπικών αρχών ήταν να προστατεύσουν τη θάλασσα, να μην υπάρξει ρήπανση. Από το λιμενικό με διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ρήπανση. Πάλι καλά. Δήμαρχε, τώρα μας ακούτε καλύτερα? Τώρα ναι. Καλή σας ημέρα. Πείτε μας λοιπόν την εικόνα αυτή την ώρα στο νησί και τι προτίθεστε να κάνετε με αυτό το υπερπολιτελές γιότ. Κοιτάξτε, η αναφορά που κάνατε ήταν ακριβής όσον αφορά το γεγονός. Το συγκεκριμένο σκάφος, μάλλον ο κυβερνήτης επικαλέστηκε αστοχία στο GPS με αποτέλεσμα να βρει στα ρηχά, να δημιουργηθεί ρήγμα. Οπότε προκειμένου να μην βυθιστεί το σκάφος, ανέπτυξε ταχύτητα και το έβγαλε στην παραλία. Σημειωτέω ότι είναι μια παραλία η οποία είναι σημείο αναφοράς για την Κύθνο, είναι η παραλία της Κολώνας. Εμείς όλο το βράδυ, το συγκεκριμένο βράδυ, μόλις ειδοποιηθήκαμε από το λιμεναρχείο, αμέσως κινητοποίησαμε το συνεργείο. Όλη νύχτα βάλαμε τα φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρήπανση. Έχουν έρθει και το πλωτό από το λιμεναρχείο της Ήρου, το οποίο φυλάσσει το συγκεκριμένο και επιβλέπει μην τυχόν υπάρξει κάποια ρήπανση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ευελπιστούμε εντός της ημέρας, αν όχι τουλάχιστον αύριο, ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορέσει το σκάφος να απαιτηθούν τα κάψιμα και να γίνει όλη αυτή η... Να μην υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα στη θαλάσσια περιοχή. Ναι. Προς στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει, είναι όλα υπό έλεγχο. Τώρα αυτό θα ρημουλκηθεί. Ναι, θα έρθει συνεργείο, ήδη ήρθε χθες το συνεργείο, το οποίο είδε το πώς θα ενεργήσει για να μπορέσει να γίνει η απορροή μέσα των καψίμων, με ασφαλή μέσω βέβαια. Θα έρθει ειδικό σκάφος και δίτες οι οποίοι θα βάλουν ειδικά μπαλόνια για να το βγάλουν από τα ρηχά για να μπορέσει μετά να ρημουλκηθεί. Καλά είναι τα νέα όπως τα ακούμε, έτσι. Μακάρι να εξελιχθούν μέχρι τέλος έτσι. Δήμαρχε, ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.